Είναι υποχρέωσή μας, καθήκον μας είναι έτσι να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις, αυτά τα οποία τοπικά αναδεικνύονται ως ζητήματα και προβλήματα, αλλά έχοντας και μια προηγούμενη ιδιότητα, εκπροσωπώντας και έναν χώρο που θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό, πάρα πολλές οικογένειες στην πατριωτό μας έχουν και έναν ένστρωμα, δηλαδή η στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αυτά τα θέματα να τα προωθούμε, να παρεμβαίνω δηλαδή λόγω της, και της προηγούμενης ιδιότητάς μου. Κάτω από αυτήν ακριβώς την ιδιότητα και την σχέση είχα μια συνάντηση και με τον νέο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, όπου βεβαίως πέρα των ευχών και της ενημέρωσης για εθνικά ζητήματα, καθότι είμαστε και στην ανάλογη επιτροπή του Κοινοβουλίου, υπήρξε και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια που από πλευράς του Υπουργού κατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε την εβδομάδα που έρχεται να συζητηθεί. Είχα βεβαίως και τις παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο της Δράμας για το θέμα αυτό των κόκκινων δανείων και εκείνων των αναγκών που πρέπει να συμπεριληφθούν, δηλαδή βελτιώσεων. Κάναμε μία κουβέντα με τον Υπουργό, γιατί αυτός ήταν ο συντάκτης της σχετικής τροπολογίας. Βοήθησε αυτό έτσι ώστε και από πλευράς μας να είμαστε προβράσμου, να είμαι προετοιμασμένος για την Τρίτη που συζητιέται στην Ολομέλεια. Ναι. Και ήταν όσο ήταν επόμενο και το θέμα κινήθηκε και σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά αυτά που το Συμβούλιο Επικρατείας επέβαλε με την απόβασή του να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Καθότι υπήρχε και μία συνάντηση στη συνέχεια όσο είχε οριστεί με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Σταϊκούρα, στο Γενικό Λογιστήριο, όπου πράγματι πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, η παρουσία και των εκπροσώπων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, παρουσία βέβαιως και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Για το ζήτημα αυτό πρέπει να πούμε ότι θα κατηθεί και σχετική άλλη τροπολογία την προσεχή Δευτέρα για την καταβολή των αναδρομικών, σαν βγάζεται και είδηση πιστεύω, διότι δεν πιστεύω να έχει ανακοινωθεί ακόμη. 27 Νοεμβρίου θα κατεθούν για τους ενεργεία αυτά τα αναδρομικά, για δεν τους συντάξει, για τα συντάξει στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, 22 Δεκεμβρίου.